Λέει λοιπόν εδώ ο Μαρτίς, απογοητευμένος από το πρώτο ημίχρονο Μαρτίς. Εμείς φταίμε, δεν σεβαστήκαμε τον Όφη. Άκου κουβέντα. Ναι. Ναι. Δεν σεβαστήκαμε τον Όφη. Τον Όφη, κύριε Μαρτίνς, τον παίρνεις και τον διαβάζεις. Και βλέπεις ότι ο Χωτσιανικούλης και ο Πλατέλας πάνε του Ραπτόπουλου μέχρι τη μέση. Κοντούλιδες. Ναι. Δύσκολη στον γκολ. Mm-hmm. Όπως είναι δύσκολο στον γκολ και ο Φετματζίδης και ο Ποτένσε. Ναι. Δύσκολη. Το Ποτένσε χαλάσαν τον κόσμο. Ένα εξτρέμιο να δω, λέω, τι είναι αυτό. Να πες κάτω. Ο Γιαννακόπουλος πέταγε 20 γκολ και αυτοί ακόμα να κάνουν γκολ. Ναι. Ο Τζόρτζεβιτς πέταγε 20 γκολ, αυτοί ακόμα να κάνουν γκολ. Γκαλέτη. Ο Αναστόπουλος τα ίδια πανιώνει Ολυμπιακό μετά σέντρεφορ. Ο Γκαλέτη οργίαζε. Ακόμη να κάνουν. Και θέλω να σου πω δηλαδή πώς ασχολούνται και πώς φεύγουν ας πούμε έξω από το πνεύμα. Μετά, έξω τον Τουρέ. Ο Τουρέ στα 25 του χρόνια. Άσου σου βγαίνουν οι εφημερίδες και λένε. Mm-hmm. Δημοσιογράφοι δεν έχουν παίξει μπάλα. Mm-hmm. Δεν ξέρουν και δεν μπορούν να κρίνουν. Mm-hmm. Και σήμερα τους καθαρίζω σχεδόν όλους. Ναι. Όλους τους δημοσιογράφους τους καθαρίζω στο εξής. Ο Τουρέ ποτέ δεν ήταν γρήγορος. Όταν έπαιζε τότε στη Μάντσεστερ, τον έβλεπα. Εδώ και 10 χρόνια. Ναι. Και λέω, σαν παππούς παίζει. Τόσο μάλιστα τώρα. Θυμάμαι που μου έλεγε τότε ότι είναι παραφωνία σε αυτή τη μάχη. Δεν το πήγε, δεν το πήγε. Μπράβο. Ποτέ. Ποτέ. Και δικαιώθηκα. Δεν μπορεί να περπατήσει. Και πάει τώρα και δεν παίρνει και καμιά ανάσα. Ναι. Και όλο πάει το τζόκιν, το σιγανό, την να κινούμε. Ότι είμαι στην αριθμό. Αλλά δεν έχει ξαφνικά παπ κάνω να σπίρει να φύγω. Ναι. Τίποτε. Έτσι πήρε την μπάλα, τη δίνει ξανά. Τίποτε. Ανύπαρτος και πολύ ωραία τον έβγαλε. Και αυτό το στείλει, συγγνώμη Νίκο, ξεγελά, γιατί ο άλλος ξέρεις πως το ερμηνεύει. Πω, όπως σου λέει, αρχοντικός ο Τουρέ με είσαι το κορμί και με τη μία την μπάλα κλπ. Η πρώτη δουλειά θα βλέπεις τον παίκτη σου λένε πολύ καλός. Τίποτα δεν δεις τεχνική και τέτοια. Ταχύτητα. Mm-hmm. Μόλις τον δεις ταχύτητα, απ, ξυπνάς. Εκεί που κοιμάσαι, ξυπνάς αμέσως, τι γίνεται, ρε. Γρήγορος όπως. Για να δω. Που είναι απαραίτητη σε όλες τις θέσεις, έτσι. Βέβαια. Και βλέπεις μετά, για να δω, καλή τεχνική, ωραία, πλεμόνια, μπαίνει, κάνει. Και αρχίζει και τον μετράς. Ναι. Αυτοί λοιπόν δεν πάνε κανένας έτσι. Mm-hmm. Και κάνουν εγκλήματα λάθη. Έρχεσαι μετά, πάμε τώρα στο Μαρτίνς. Ναι. Ο Μαρινάκης, ό,τι παίκτες του πες, τους πήρε. Mm-hmm. Μαρινάκης έχει δώσει την ψυχή του. Μαρινάκης θα το χτυπήσει το πρωτάθλημα. Είναι... Το πιστεύεις το μπορεί το πιστεύω, ακόμα, ε? Το πιστεύω ότι μπορεί. Θα βρει την άκρη, θα κάνει, θα ράνει. Μπορεί να βρει κανένα μπεχταρά, να φέρει, να κάνει, θα τη βρει την άκρη. Πιστεύω, θα το παλέψει. Mm-hmm. Δεν είναι εύκολα ο ΠΑΟΚ να φύγει, δηλαδή άλλα με άλλα 8 νίκες να πάει 16 νίκες σερί, όσο να είναι. Τέλος πάντων. Αλλά από την άλλη πλευρά έρχεται ο προπονητής. Mm-hmm. Παίζεις παραδείγματος χάρη με τον Όφη. Ναι. Τον μελέτησε στον Όφη. Που λες, εμείς δεν σεβαστήκαμε τον Όφη. Τι σημαίνει αυτό? Τίποτε. Ένα όριστο πράγμα. Τι να σεβαστείς? Πρώτα-πρώτα, εσύ δεν διέγνωσες σωστά. Ο Όφη έχει ένα Χατζιανικούλη και ένα Πιατέλα. Ναι. Οι οποίοι 20 χρόνια παίζουν, γκολ θα κάνουν 3 ο ένας και 2 ο άλλος. Ναι. Άντε, 3 και 3 έξι. Ναι. Δεν κερδάς από αυτούς. Έχει όμως ένα σέντρεφορ τον Βουόε, ναι, ο οποίος είναι ψηλός, ο οποίος αν δεν τον προσέξεις, να του βάλεις κατάλληλο παίχτη man-to-man μες στην περιοχή, να τον εξουδετερώσεις, να εξασφαλίσεις κατά 80% το 0 πίσω, να μην σου πω 90, και αν κάνεις γκολ κερδάς ή αλλιώς παίρνεις το κι. Η πρώτη σου δουλειά, ρε Μαρτίνς, έξω, είναι ο καλύτερος στόπερ στον Ολυμπιακό, λέγεται Κώστα Ραυτόπουλε και Γιάννη, ο Σισε. Ο Σισε. Ο Σισε. Σε αυτούς. Γιατί είναι ψηλός, είναι ελαφρύς, είναι γρήγορος, πηδάει και είναι μάνα καημένη, δεν είναι ο παιχταράς. Θα σου δώσει μια πάλα 5-10 μέτρα, έτσι πρέπει να τα στόπερ. Αλλά θα του πεις, κύριε, εσύ με τον Βουόε, man to man συνέχεια. Να δείξουμε λίγο στιγμή αυτή. Αν ο Βουόε φύγει εδώ, δεν σε νοιάζει. Εσύ να τον περιμένεις εδώ.
ο Βουόε θα πηγαίνει εδώ, δεν θα τον παίρνει ο Μιράντα ή ο άλλος στόπερ. Εσύ και ο Μιράντα εδώ. Ο Βουόε σπριντάρει να πάει εδώ, εσύ και οι άλλοι πιο μέσα. Εσύ θα τον εσβήσεις. Διατέχεις ταχύτητα, ό,τι σέντρα να γίνει τον καθάρισες, ό,τι σέντρα. Είσαι πιο ελαφρύ, σηκώνεσαι και είσαι μάνα καημένη για αυτό το στυλ ποδοσφαίρου. Μάνα καημένη. Δεν είναι αυτό που έχουν μάθει, ότι να ξεκινήσει μπάλα καλά από πίσω από τους στόπερ να τη δώσω και να κάνω. Είναι αηδίες αυτά. Ποιος θα αμαντουμάρει έξυπνα και από εκεί και πέρα μια μπάλα θα τη δώσει 10 μέτρα στον άλλον, τη δίνει και η Κουτσή Μαρία. Το μόνο ότι περνάς να παίξει σε Ολυμπιακό και σε τέτοια επίπεδα, μια πάσα από εδώ μέχρι την τηλεόραση, ναι, τη δίνεις. Mm. Και να μην τη δώσεις δεν πειράζει. Εδώ λοιπόν τον σβήνεις. Κρατάς το 0, άμα κάνει γκολ Ολυμπιακός, ναι, το παίρνεις, άμα δεν κάνει θα έρθεις 0-0. Mm-hmm. Και δεν παθαίνεις αυτή την ταπείνωση. Να χάνεις 3 πόντους, κατάλαβες τι γίνεται. Και δεν είναι μόνο αυτό. Κύριε, έχασε τον Όφι με κάτω χέρια. Ναι. Γιατί δεν έπιασε το Βουόε. Είναι ο μόνος ψηλός που παίζει μέσα. Οι άλλοι είναι κοντοί. Ο Γοτσιανικούλης και ο Πλατέλας. Ό,τι και να μπουνε, καμιά φορά δεν τους είδες. Και ο Φετματζίδης δυσκολεύεται, ναι, στον κόλ. Και ο Ποτένσε. Γιατί αυτοί οι δύο και ο Πιατέλα τρεις, Πλατέλα, ναι, και ο άλλος Χωτσιανικούλης τέσσερις, γιατί δεν κάνουν γκολ αυτοί ποτέ? Να βγουν πρωτοσχόροι να κάνουν 8 γκολ το χρόνο. Ποτέ. Mm-hmm. Είναι οι παίκτες οι οποίοι δεν έχουν αυτές τις δυνατότητες, δεν είναι στον γκολ, δεν είναι τα πόδια τους δυνατοί, βολίδες στο γάμα, σουτ και τέτοια, μοιάζει καμιά φορά. Και είναι οι παίκτες να κάνει μια τρίπλα, να τη δώσει, να κάνω τη σέντρα, να την πετάξει ο ψηλός που δεν τον μαρκάρεις κτλ. Λοιπόν, πιάνεις με το Σισε, από σήμερα θα πιάνει όλα τα σέντρα φορ. Mm-hmm. Και βρες τον δίπλα. Ο Μεριά. Ναι. Πώς τον προτείνεις το Μεριά, παραδείγματος χάρη, Μαρτίνς, εφόσον τον βλέπεις ότι είναι αργός παίχτης? Πώς τον προτείνεις? Τι δηλαδή, ξέρει μπάλα να την πετάει? Όχι. Πρώτα θα δεις ο στόπερ να δαγκώνει, να έχει ταχύτητα μεγάλη, να είναι ταχυκίνητος, να μαζεύει τα πάντα και τα άλλα τα βρίσκουν να τα κάνουν κι άλλοι. Ναι. Δεν χρειάζεται εκεί. Θέλω να σου πω λοιπόν, αυτά είναι τα λάθη. Τον φέρνεις αργό, τον βάζεις. Ο Μιράντα, τα βάζεις με το Μιράντα. Mm-hmm. Γιατί να τα βάζεις με το Μιράντα? Με το Μεριά τα βάλεις. Εσύ είσαι πιο ψηλός. Εσύ θα τον πιάσεις. Με τον προπονητή, σου δώσε εντολή να τον πιάσεις? Όχι. Λοιπόν, μετά αφήνεις έξω το Σισε για να παίξει ο Μιράντα. Θες εσύ το Μεριά, θα παίξει ο Σισε μέσα. Να βοηθήσει το Μεριά. Ο Σισε λοιπόν θα τον πιάσει και ο Μεριά μπορεί να παίξει και έτσι. Να μαζέψει τις χαμένες μπαλιές. Να τον βοηθήσει το Μεριά. Ο Σισε είναι η δύναμη. Ναι. Αυτός τραβάει το κανάλι. Αυτός θα σβήσει το σέντρεφορ και ό,τι φύγουνε θα τις μαζέψει αυτός. Γιατί μας λέει ο Νίκος ότι είναι σημαντικό να έχει ακόμα και ο στόπερ εκτός από μπόι και μια αλφα ταχύτητα, έτσι. Οπωσδήποτε. Αν δεν έχει ταχύτητα, κάλικες. Δεν μπορεί να παίζεις με δύο βαριά κορμιά και με δύο αργούς σε αυτό το στυλ. Δηλαδή, ναι, σκέψου να βάλεις εσύ μέσα, ναι, Μεριά. Ναι. Βουγκοβίτς. Όχι. Μιράντα. Τον άλλον. Το γάμο, το Ντουρέ. Α, Ντουρέ. Τι στο πέρι. Βέβαια. Τι. Το σκεφτόντουσαν και τέτοια. Να βάλεις τον Ντουρέ, στόπερ, μαζί με το Μεριά. Δεν έχει καμιά διαφορά. Ο Ντουρέ θα σου παίζε στόπερ, ναι, τρομερά, αλλά άμα ήταν γρήγορος. Φυσέκι. Αυτός δεν είναι γρήγορος. Mm-hmm. Έχει προβλήματα. Το κατάλαβες. Σωστό. Ο Χασάν μετά πάει σε ντρεπόρ. Δεν έκανε, δεν έκανε. Είναι ψηλή, είναι βαρύς. Mm-hmm. Σέντρεφορ πρέπει να είναι ευέλικτη, ταχύτατη, γρήγορη. Πάρεις την μπάλα να φύγεις, να κάνεις. Δεν είναι μεγάλος παίκτης ο Ράτφορντ της Manchester United. Ναι. Αλλά καμιά φορά παίρνει την μπάλα, χώνεται, κάνει, έχει μια ταχύτητα που θα σου κολλήσει τον κόλ, να σε ξελασπώσει. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτές είναι οι περίπτωσεις. Ο Πρίγιοβιτς είναι πολύ καλός. Ναι. Είδες, τα λέγαμε και από την αρχή. Καλό κεφάλι. Είναι και γρήγορος κάτω. Γρήγορος. Είναι γρήγορος. Από ανέκαθεν ήταν. Ο Πρίγιοβιτς μόλις πάτησε στον ΠΑΟΚ, μέτραγε. Ναι. Τον έβλεπες.
κανελκίνηση. Τον υπολογίζει. Να κάνει, άρχισε, τον υπολογίζει. Θέλω να σου πω λοιπόν, όλοι αυτοί τους δουλεύεις έτσι, βοηθάς και τον Ολυμπιακό και την ομάδα σου, σαν Μαρτίνς. Αυτό είναι μεγάλο λάθος του Μαρτίνς. Mm-hmm. Μέγα λάθος. Δεν πρόβλεψες το Σισε. Και μετά δεν μπορεί να παίρνεις τον Ολυμπιακό. Εγώ έφερα το Μεριά, έφερα το Χασάν, έφερα τον Ποντές, έφερα τον έτσι να τους μονιμοποιήσω. Πρέπει να κάνουνε να μονιμοποιούνται. Και δεν μπορεί να δικείς το Σισε, mm-hmm. γιατί ο Σισε μπορεί να πάρει μεταγραφή, να πάει να φύγει, θα παίξει αλλού. Και χαλάσει και τον κόσμο. Θα πρέπει να παίξει πρώτα στον Ολυμπιακό. Άλλο λέω, δεν με κατάλαβες. Τώρα δηλαδή ο προπονητής προτιμάει τον άλλον. Ο Σισε, αν του πει εντάξει, δώσε μου, θα βρει μια ομάδα, φύγει, αν την κάνει τη δουλειά. Ο Ολυμπιακός θα χάσει, δεν χάσει ο Σισε. Το Σισε θα τον αξιοποιήσει. Θα τον αξιοποιήσει προπονητή. Σωστό. Μετά και αυτοί που είναι δίπλα. Ναι. Δίπλα. Ο πρόεδρος έχει μεγάλες δουλειές. Mm-hmm. Έχει μεγάλες κινήσεις εξωτερικό. Έχει την καλύτερη μετοχή στον κόσμο. Τρέχει από εδώ, από εκεί, να δει πλημμύρες, να βοηθήσει κόσμο, να βοηθήσει να πληρωθούν οι παπάδες, να κάνει, να ράνει έργα, πράγματα. Ασύλληπτος. Mm-hmm. Εσύ κύριε Μοντέστο, κύριε Καρεμπέ, για να είσαι σε αυτά τα πόστα, πρέπει να είσαι πρώτα προπονητής. Έρχεται, λέω, Φουστέρ. Ναι. Να κάνεις τι, ρε Φουστέρ. Μεροκάματο. Όχι, μπράβο. Θες μεροκάματο, πάρτο, έλα κάθε μήνα πληρώνεσαι και τέρμα. Τι θα κάνεις. Δηλαδή, τι θα διδάξεις, ρε Φουστέρ, εσύ, στον 18η, τον πιτσιρίκο, στον Ολυμπιακό. Πήγες σε καμιά ομάδα, τα πέτυχες. Έπαιξες 4-4-2, έπαιξες 4-3-3, έπαιξες 5-3-2, 5-4-1. Το γύρισες. Σε ομάδα πέτυχες. Τίποτα. Μα άμα πετύχω, τι θα έρθω στους ΚΑΠΑ 20 και πώς θα σε πάρω στους ΚΑΠΑ 20. Τι θα διδάξεις στους ΚΑΠΑ 20.